Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. 5η 4 Μαΐου και ξεκινά αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τις απολογίες του 3ου και 4ου κατηγορούμενου συνεχίστηκε η δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Ο 22χρονος ανέρεσε πολλά από όσα είχε πει στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας. Χάρισαν ζωή με το θάνατό τους δύο ασθενείς του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Δεύτερη ευκαιρία για τουλάχιστον 8 ασθενείς που θα λάβουν τα όργανά τους. Ανοιχτή δράση ενσυναίσθησης, μια μπάλα για όλους στο Δήμο Πηλιάς Χορτιάτη. Η καμπάνια έχει μοιράσει μέχρι σήμερα πάνω από 10.500 μπάλες σε 213 χώρες. Συνεχίστηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η δίκη για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του. Ο τρίτος κατηγορούμενος άλλαξε τη στάση του σε σχέση με τα όσα είχε υποστηρίξει στην κύρια ανάκριση. Ο 22χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη, αναφέρθηκε στην απόφαση να εκδηλωθεί η επίθεση στη Χαριλάου, επιβεβαιώνοντας ότι η αφορμή στάθηκε περιστατικό που είχε προηγηθεί στο Ωραιόκαστρο. Ο τέταρτος κατηγορούμενος από την πλευρά του έδωσε τη δική του εκδοχή για τη δολοφονική επίθεση. Ξεκινώντας την απολογία του, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 19χρονου φοιτητή και ζήτησε από το δικαστήριο να λάβει υπόψη τον ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Όπως υποστήριξε, εκείνο το βράδυ αποφάσισαν να φύγουν από τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και να κατευθυνθούν με τα τρία αυτοκίνητά τους στην περιοχή της Χαριλάου, ώστε να εντοπίσουν οπαδούς του Άρη. Στον απόϊχο της ομολογίας του δεύτερου εκ των 12 κατηγορουμένων ότι μαχαίρωσε τον Άλκη Καμπανό στο πόδι με αποτέλεσμα να βρει τη μοιραία αρτηρία, παραδοχή που όμως αφισβητήθηκε ευθέως τόσο από την εισαγγελέα της έδρας όσο και από την πολιτική αγωγή, συνεχίστηκε σήμερα στην αίθουσα του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για την τυφλή οπαδική επίθεση που στήχησε τη ζωή στο 19χρονο φοιτητή τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Η διαδικασία επαναλήφθηκε ύστερα από διακοπή μίας εβδομάδας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου ανέβηκε ο τρίτος κατηγορούμενος. Ο 22χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση να εκδηλωθεί η επίθεση στη Χαριλάου, επιβεβαιώνοντας ότι η αφορμή στάθηκε περιστατικό που προηγήθηκε στο Ωραιόκαστρο. Δεν έχω σχέση με το σύνδεσμο. Πήγαινα αραιά και πού για κανένα ποτό. Εκείνη την ημέρα ήρθε να με πάρει ο τέταρτος για να πάμε για ποτό σε ένα μαγαζί κοντά στο σύνδεσμο και στη συνέχεια περάσαμε και από εκεί. Ήρθε ένα παιδί και μας ενημέρωσε για το συμβάν στο Ωραιόκαστρο. Ότι δηλαδή κάποιοι οπαδοί του Άρη κυνήγησαν οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απλά μας το ανέφεραν χωρίς να συζητήσουμε κάτι. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και οι άλλοι συγκατηγορούμενοι μου και είπαμε να πάμε για βόλτα στην περιοχή της Χαριλάου για να μαλώσουμε με οπαδούς του Άρη. Δεν το αποφάσισε κάποιος. Ο καθένας πήγε με δική του συνένεση, υποστήριξε στην απολογία του. Σε ό,τι αφορά τη δική του συμμετοχή στο φωνικό επεισόδιο, ο 22χρονος αρνήθηκε ότι ήρθε σε επαφή με τον Άλκη και ότι ο ίδιος κυνήγησε έναν φίλο του 19χρονου. Τον Άλκη δεν το θυμάμαι καθόλου, δεν τον είδα στα σκαλιά, δεν θυμάμαι καν το πρόσωπό του, τίποτα, είπε μεταξύ άλλων ο τρίτος εκ των 12 κατηγορουμένων για την δολοφονία του 19χρονου και τον τραυματισμό των δύο φίλων του κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Ο 22χρονος επιβάτης του πρώτου από τα τρία οχήματα που συμμετείχαν στην επίθεση κλήθηκε να περιγράψει το μοιραίο συμβάν αλλά και τη σχέση του με τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του. Πρόκειται για τον κατηγορούμενο που στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε αναλύσει λεπτομερώς την επίθεση, μιλώντας μάλιστα για πρόσωπα και όπλα, ωστόσο σήμερα ανασκεύασε πολλά από όσα είχε πει. Στην απολογία μου στην ανακρίτρια έκανα κάποια λάθη, πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις κινήσεις κάποιων από τους υπόλοιπους 11. Ο πρώτος μιλούσε στο τηλέφωνο αλλά όχι για να συνεννοηθεί για την επίθεση και τον 12ο που έφτασε τελευταίο στο σύνδεσμο τον είδα πρώτη φορά, δεν τον ήξερα ούτε φατσικά ούτε σαν όνομα. Είπε για τους δύο νεαρούς που είχε ονομάσει ως αυτούς που οργάνωσαν την επίθεση. Για τον 12ο μάλιστα, ο οδηγό του τρίτου οχήματος είχε πει πως τον είδε να κρατάει μαχαίρι, ενώ σήμερα στο δικαστήριο υποστήριξε πως δεν τον είδε καν να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του. Ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει από τη στιγμή της σύλληψής του ότι είχε πάρει ένα σφυρί από το σύνδεσμο, το οποίο όμως δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε. Πήρα ένα σφυρί από μια εργαλειοθήκη του συνδέσμου, ήταν επιπόλαιη σκέψη, δεν το είχα μαζί μου στο συμβάν, γιατί το άφησα στο πατάκι του αυτοκινήτου, είπε για το όπλο που κατηγορείται ότι έφερε μαζί του. Αναφορικά με τη συμμετοχή του στην επίθεση, παρουσίασε τον εαυτό του ως παρατηρητή, σημειώνοντας πως ο ίδιος κυνήγησε έναν από τους φίλους του Άλκη και ξαναγύρισε στα σκαλιά χωρίς να χτυπήσει κανέναν. Όταν φτάσαμε στην πλαστήρα, πριν το στενό, αντιληφθήκαμε κάποια άτομα στα σκαλιά. Όταν κατεβήκαμε, ο δεύτερος ήταν μπροστά και εγώ και ο τέταρτος πίσω του. Εκεί ρώτησε ο δεύτερος: «Τι ομάδα είστε?»
Εκείνη τη στιγμή ήμασταν μόνο οι τρεις μας. Πήραμε την απάντηση και ένα από τα πέντε παιδιά χτύπησε τον δεύτερο με κράνος και αυτός χρησιμοποίησε το αντικείμενο που κρατούσε στο παιδί, ανέφερε. Εγώ δεν πέρασα την καγκελόπορτα, μετά ήρθαν τρία άτομα από το τρίτο αυτοκίνητο. Στα σκαλιά ήταν ο δεύτερος, ο δέκατος, αυτούς θυμάμαι. Γύρισα να δω που είναι ο τέταρτος, αλλά είχε φύγει. Εγώ κυνήγησα ένα από τα παιδιά μέχρι τη γωνία της πλαστήρα. Εδώ στο δικαστήριο κατάλαβα ποιος είναι. Όταν γύρισα είδα μόνο το δεύτερο πάνω στα σκαλιά. Είδα δύο να έρχονται από το δεύτερο αυτοκίνητο. Ο ένας φορούσε γάντια μηχανής χωρίς να φαίνεται αν κρατάει κάτι, είπε στην απολογία του. Είδα το δρεπάνι, δεν θυμάμαι πολλά. Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα, τον Άλκη δεν το θυμάμαι καθόλου. Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι άκουγε φωνές, αλλά όχι ομιλίες, ενώ για τη φράση «Μη με χτυπάτε άλλο» που ανέφερε ότι άκουσε στην ανακρίτρια, είπε ότι τη διάβασε στο διαδίκτυο. Δεν είχα καθαρές εικόνες στο μυαλό μου εκείνες τις ημέρες. Είπα κάποια μπερδεμένα πράγματα στην ανακρίτρια, σημείωσε. Στο γυρισμό μιλούσαμε μόνο για τον τραυματισμό του δεύτερου κατηγορούμενου. Το έγινε χοντράδα, πήγαινε εκεί. Το θάνατο του Άλκη τον έμαθα την επόμενη μέρα. Δεν πήγε καν το μυαλό μας. Κόπηκαν τα πόδια μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι στο σημείο που ήμουν και εγώ έγινε αυτό το πράγμα. Μίλησα με τον τέταρτο, ακουγόταν και αυτός ταραγμένος, δεν μπορούσε να το πιστέψει, ήταν σοκ, ανέφερε. Ερωτώμενος από την εισαγγελέα για το τι τελικά ισχύει, είπε πως «Όλα όσα έχω πει σήμερα είναι ότι είδα με τα μάτια μου. Εκείνες τις ημέρες δεν είχα καθαρές εικόνες, φοβόμουν, κοιτούσα πως θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Δεν παραδόθηκα αμέσως γιατί ήθελα λίγο χρόνο να το αντιληφθώ, να το πω στην οικογένειά μου και να συμβουλευτώ ένα δικηγόρο», είπε μεταξύ άλλων. Η δίκη διακόπηκε για λίγη ώρα και συνεχίστηκε με την απολογία του τέταρτου εκ των κατηγορουμένων. Για τη δική του συμμετοχή μίλησε ο τέταρτος από τους 12 κατηγορούμενους κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Ο 21 ετών επιβάτης του πρώτου οχήματος ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε κανέναν και ότι μόνο καταδίωξε έναν από τους νεαρούς που διέφυγαν. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω μια ταπεινή και ειλικρινή συγγνώμη στην οικογένεια του Άλκη. Να ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας. Προέρχομαι από μια οικογένεια που με μεγάλωσε σωστά και εμένα και τα αδέρφια μου. Δεν ήμουν χούλιγκαν, ήμουν απλώς ένας οπαδός, ανέφερε στην αρχή της απολογίας του και μίλησε για τις σχέσεις του με το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ αλλά και με τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενούς του. Εκείνο το βράδυ, όσο ήμασταν στο σύνδεσμο, συζητιόταν το συμβάν στο Ρεόκαστρο και πάρθηκε απόφαση από όλους να πάμε προς τη Χαριλάου. Προσωπικά δεν το έχω ξανακάνει, ήταν το πρώτο μου συμβάν. Θέλαμε ουσιαστικά να κάνουμε δύο γύρες, μήπως βρούμε οπαδούς του Άρη και μαλώσουμε. Εγώ απλά ακολούθησα την παρέα και πήρα ένα πυρσό από το σύνδεσμο ασυναίσθητα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, αντιληφθήκαμε κάποια άτομα στα σκαλιά. Ήταν μια ομάδα νεαρών, μάλλον κατάλαβαν ότι και αυτοί ότι είμαστε οπαδοί του ΠΑΟ και είπαμε να τους κάνουμε μια ερώτηση. Τι ομάδα είστε? Και αυτοί απάντησαν επιθετικά. Άρης ρε που... Στα αριστερά βρισκόταν ο Σπύρος, ο Άγγελος, μετά ο Άλκης και πιο πίσω ο Νίκος. Τότε ξεκίνησαν αυτή τη συμπλοκή και ένας χτύπησε με το κράνος στο δεύτερο κατηγορούμενο, μόλις αυτός ανέβηκε στο πρώτο σκαλί. Μετά είδα τον δέκατο κατηγορούμενο να μπαίνει και να χτυπά με το δρεπάνι και το δεύτερο να βγάζει ένα μαχαίρι και να χτυπά τον Άγγελο στο πόδι. Εκείνη την ώρα πήδηξε ο Σπύρος και εγώ τον κυνήγησα. Είδα τα όπλα και ήθελα να απομακρυνθώ. Λέω, τι κάνουν? Έφτασα στην Παπαναστασίου και είδα κάποια άτομα να έρχονται απειλητικά. Έτρεξα πίσω, ήθελα να μπω στο αμάξι, αλλά ήξερα ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δεν θα έφευγε ακόμη. Απλά γύρισα να φωνάξω να έρθουν πίσω. Είδα δύο άτομα να πηγαίνουν στο κλειό, αλλά δεν είδα να κάνουν κάτι. Έφτασα μέχρι τα σκαλάκια, είδα και το παιδί, τον Άλκη, ήταν χτυπημένος. Είδα αίματα, λέω, πού βρίσκομαι? Μάλλον δεν με άκουσε και έφυγα. Τα χτυπήματα ήταν αυτά που σας είπα, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Ήμουν στα χαμένα, είχα φοβηθεί πολύ, δεν επικοινωνούσα. Πήγαμε από το σύνδεσμο πρώτα και στη συνέχεια πήγα σπίτι. Ήμουν ταραγμένος και μπήκα κατευθείαν στο δωμάτιό μου. Δεν είχα το θάρρος να πω στον πατέρα μου τι έγινε. Την επόμενη μέρα φύγαμε για Αλβανία και τότε το μοιράστηκα μαζί του. Ήταν προγραμματισμένο ταξίδι. Τα είπα στον πατέρα μου και με συμβούλεψε να παραδοθώ και έτσι πήραμε και δικηγόρο. Ερωτηθείς από την εισαγγελέα της έδρας για ποιο λόγο άφησε το κινητό του στην Αλβανία, ο τέταρτος κατηγορούμενος απάντησε πως το άφησα γιατί θα πήγαινα να παραδοθώ. Όταν πήγα ήμουν μόνος μου, οι γονείς μου έκατσαν μια μέρα παραπάνω, δεν είχα τίποτα να κρύψω. Η δίκη διεκόπη για αύριο Παρασκευή και συνεχίζεται με την απολογία του έκτου κατηγορουμένου έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του πέμπτου. Ζωή με το θάνατό τους χάρισαν σε τουλάχιστον 8 άτομα δύο ασθενείς στο νοσοκομείο Παπανικολάου που είχαν υποστεί εγκεφαλικό θάνατο, με τις οικογένειές τους να προχωρούν σε αυτή τη γενναία πράξη τη δωρεά των οργάνων των αγαπημένων τους προσώπων. Μάλιστα, η συντονίστρια διευθύντρια της πρώτης μονάδος εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου τονίζει εμφατικά πως πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η ιδέα της δωρεάς οργάνων ώστε να σώζονται όσο το δυνατό περισσότερες ζωές ασθενών που κινδυνεύουν. Δώρα ζωής και μια δεύτερη ευκαιρία σε συνανθρώπους τους έδωσαν μετά τον θάνατό τους
δύο ασθενείς του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να ευχαριστεί τους συγγενείς των δύο ανθρώπων που έχασαν τελικά τη μάχη. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπα-Νικολάου και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Α και Β μονάδας εντατικής θεραπείας ευχαριστούν θερμά τους οικείους των νοσηλευωμένων, οι οποίοι με γενναιοδορία προχώρησαν σε μια πράξη ανθρωπισμού μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των οργάνων τους. Ήταν μια συγκυρία να υπάρχουν συγχρόνως δύο ασθενείς στις δύο μονάδες του νοσοκομείου από ένας, οι οποίοι εγκατέλειψαν εγκεφαλικό θάνατο και οι συγγενείς έκαναν αυτήν την υπέρτατη προσφορά, γιατί είναι υπέρτατη προσφορά, να δωρήσουν όργανα των αγαπημένων τους ανθρώπων έτσι ώστε να μεταμοσχευτούν και να σωθούν άλλοι ασθενείς. Στην ΑΜΕΘ το Σάββατο 29 Απριλίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων από 57χρονη γυναίκα με τη συνεργασία γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού της ΑΜΕΘ και τις χειρουργικές ομάδες λήψης των οργάνων από χειρουργική ομάδα της Ιταλίας για τη λήψη ύπατος, από τη χειρουργική ομάδα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τη λήψη των νεφρών, όπου έγινε και η μεταμόσχευση, και από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τη λήψη των κερατοειδών. Ήταν μια άτυχη κυρία η οποία είχε μια ευνίδια εγκεφαλική αιμορραγία κατακλυσμιαία, δυστυχώς, νεότατη και... Ήταν γερή, είχε γερά όργανα, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση τα όργανα της και μπόρεσαν έτσι να ληφθούν και να μεταμοσχευτούν. Στη Βίτα Μεθ, την Τετάρτη 26 Απριλίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων από 79χρονο με τη συνεργασία γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού της Βίτα Μεθ και τις χειρουργικές ομάδες λήψης των οργάνων από τη χειρουργική ομάδα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τη λήψη των νεφρών και από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τη λήψη των κερατοειδών. Η μεταμόσχευση νεφρού στο συμβατό λήπτη πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, ενώ οι κερατοειδείς αναμένεται να μεταμοσχευτούν εντός των προσεχών ημερών. Για τον άλλο ασθενή δεν γνωρίζω πολλά, ενώ ήταν πιο ηλικιωμένος, οπότε εκεί μειώνονται κάπως οι πιθανότητες να ληφθούν τα όργανα, δηλαδή να είναι σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζεται μια επιτυχία στον λήπτη. Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία φυσικά. Mm-hmm. Και η βιολογική κατάσταση των δοτών και όλα αυτά συναξιολογούνται. Η συμβολή του προσωπικού των μονάδων και των χειρουργικών ομάδων λήψης των οργάνων είναι καθοριστική στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων υπό το Γενικό Συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, αλλά και με την πολύτιμη συμβολή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά, πέντε τουλάχιστον ασθενείς από τη δική μας θα λάβουν όργανα και άλλοι τρεις από τον άλλο δότη, δηλαδή 8 ασθενείς τουλάχιστον παίρνουν αυτό το δώρο, ναι. Αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που αναφέρει εμφατικά η συντονίστρια διευθύντρια της πρώτης ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου, Μιλίτσα Μπιτζάνη, είναι πως η δωρεά οργάνων απαιτεί μεγαλοψυχία και ευαισθησία που τιμά τη μνήμη του εκλειπώντος και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τους μεταμοσχευτέντες ασθενείς, δίνοντας πνοή ζωής στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ελπίζουμε άρρωστοι οι οποίοι εγκαθιστούν τον εγκεφαλικό θάνατο σιγά σιγά οι συγγενείς να προωθηθεί και να, αυτή η ιδέα της δωρεάς να γίνει, να αγκαλιαστεί από τον κόσμο και άρρωστοι οι οποίοι εγκαθιστούν εγκεφαλικό θάνατο οι συγγενείς να έχουν τη δύναμη να δωρήσουν τα όργανα των αγαπημένων τους ανθρώπων για να μπορέσουν να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά έτσι ένα κομμάτι του ανθρώπου του ζει μέσα σε κάποιον άλλο, συνεχίζει να υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο, έτσι κάπως απαλύνει τον πόνο του αποχωρισμού. Πάμε τώρα στην πρώτη πολιτική συζήτηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι. 17 ημέρες πριν την εθνική κάλπη της 21ης Μαΐου, φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση. Την οξύτατη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σήμερα οι αναφορές του επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Όθωνα Ηλιόπουλου, σχετικά με την ίδρυση ή μη ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θέλουμε ναι ή όχι, ήταν η ερώτηση που τέθηκε στον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι επικεφαλής, όπως είπα, του ψηφοδελτίου επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος απήντησε όχι εγώ. Άρα να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ερωτήθηκε ξανά ο κύριος Ηλιόπουλος και επέμεινε όχι κατά την άποψή μου. Αυτό το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας είναι το γεγονός πως ο κύριος Ηλιόπουλος μπορεί να μην θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Είναι όμως ο ίδιος καθηγητής στο πολυιδιωτικό Harvard στις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ζουράρης, αφού καταφέρθηκε κατά της Νίκης Κεραμέως, που θέσπισε το μέτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, εξαπέλυσε μια πρωτοφανή υβριστική επίθεση κατά των παιδιών που σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέγοντας επιλέξει «Δεν πλήττει η βάση τα πλουσιόπαιδα και τα, θα μου επιτρέψετε, κολόπαιδα που έχουν λεφτά, γιατί όποιος έχει 9.000 ευρώ μπορεί να πάει σε ιδιωτικό, όποιος δεν έχει δεν μπορεί να πάει». Σχολιάζουμε λοιπόν όλα αυτά, και όχι μόνο, με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόδωρο Καράγλου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ραέλογλου, σε εσάς, συνεργάτες και βεβαίως όλους τους φίλους τηλεθεατές. Να αρχίσουμε από τα τελευταία. Τ' άκουσα και πραγματικά ντρέπομαι, ειδικά για την έκφραση που χρησιμοποιούσε ο κύριος Ζουράρης, ο οποίος ηρίστο εμπάροδο είναι ομότιμος καθηγητής της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πανεπιστημιακός. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι είναι μια άλλη έκφραση του πολλακισμού και θεωρώ ότι προφανώς αυτό το λεξιλόγιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και μάλιστα από δημόσια πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποτελούν και πρότυπο και παράδειγμα προς τους νέους ανθρώπους. Σε σχέση με την υποκριτική στάση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, του ψηφοδελτίου επικρατείας, να πω ότι είναι διανόητο άνθρωπος ο οποίος είναι καθηγητής στο πιο ακριβό πανεπιστήμιο του κόσμου, στο Χάρβαρντ των ΗΠΑ, να είναι εναντίον της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, μη κερδοσκοπικών βέβαια, στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι ικανοποιημένος βλέποντας χιλιάδες ελληνόπαιδα που δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε στη σχολή που θέλουν, να πηγαίνουν στην Κύπρο, να πηγαίνουν στη Βουλγαρία, να πηγαίνουν στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Η ίδρυση ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας θα έχει το πλεονέκτημα ότι τα παιδιά αυτά θα μείνουν στη χώρα, πρώτον, και δεν θα έχουμε την αφέμαξη, η οποία εκ των πραγμάτων, όταν κάποιος νέος άνθρωπος πάει να σπουδάσει έξω, είναι πολύ συνηθισμένο να βρίσκει και δουλειά εκεί, να δημιουργεί μια σχέση και να μένει πολλές φορές απ' έξω. Και ομιλώ ως εισαγωγικά βάζω τη λέξη, ως παθών, γιατί η κόρη μου πήγε μεταπτυχιακό στην Αγγλία και έμεινε στην Αγγλία και δουλεύει εκεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ υποκρισία για να λες τέτοια πράγματα. Η άποψή μου είναι ότι η Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, η οποία είναι προτείνουσα Βουλή, δεν είναι Βουλή η οποία μπορεί να κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Η αναθεώρηση του συντάγματος μπορεί να γίνει μετά το 2030. Άρα η μεθεπόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική. Θα πρέπει να συζητήσει για όλα αυτά τα ζητήματα και βεβαίως θα πρέπει επιτέλους το άρθρο 16 να τροποποιηθεί, γιατί είναι αδιανόητο σε μια χώρα που θα μπορούσε να κάνει βαριά βιομηχανία την εκπαίδευση, όπως είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο η εκπαίδευση είναι βαριά βιομηχανία, να στερούμε την δυνατότητα και από χιλιάδες ελληνόπαιδα να μείνουν στην Ελλάδα και να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια στις σχολές της επιλογής τους, αλλά και από εκατοντάδες χιλιάδες, εγώ πιστεύω, ξένους που θα θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα, που τη γνωρίζουν, που τη θαυμάζουν, που την αγαπάνε λόγω της ιστορίας του πολιτισμού, να αναγκάζονται να πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, λέτε το Ηνωμένο Βασίλειο, εγώ θα σας πω την πολύ πιο κοντινή μας Κύπρο ή ακόμα και την Βουλγαρία, όπου έχουμε μια φοβερή οικονομική αφέμαξη εξαιτίας ακριβώς της επιμονής αυτής. Πάμε λίγο, παρακαλώ. Περισσότερες από 30.000 παιδιά είναι στη Βουλγαρία, η οποία, να μην ξεχάσουμε ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κομμουνιστική χώρα και είχε μόνο ένα κρατικό πανεπιστήμιο, και τώρα έχουν γίνει 3 ιδιωτικά. Και επίσης 15.000 ελληνόπαιδα είναι στην Κύπρο, όπου έχουμε 2 κρατικά πανεπιστήμια και 3 ιδιωτικά. Και εγώ θυμάμαι ότι στα χρόνια τα δικά μου, κύριε Ραέλογλου, δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στην Κύπρο και τα παιδιά, οι Έλληνες της Κύπρου, δηλώναν στα μηχανογραφικά του δικού μας Υπουργείου Παιδείας και είχα πάρα πολλούς εμφυητές Κύπριους. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται και με την εκλογική διαδικασία. Όλες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, θέλουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με ένα προβάδισμα το οποίο διευρύνεται. Το δικό σας, η δική σας εκτίμηση. Κοιτάξτε, η αίσθηση δική μου, βέβαια κινούμε σε μια περιφέρεια που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την παράταξη, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι προφανώς πρώτο κόμμα και βέβαια τώρα έχω τη σιγουριά ότι θα είναι και μεγάλη διαφορά. Δεν το βλέπω μόνο στις δημοσκοπήσεις που καθημερινά παρακολουθώ, που ενώ για παράδειγμα μετά το δυστύχημα των Τεμπών ήταν 2,5-3,5 μονάδες το μάξιμο. Τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις είναι πάνω από 6,5 μονάδες. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το βλέπω και στην κοινωνία. Καθημερινά γυρίζω. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές, πηγαίνω σε καταστήματα, πηγαίνω σε καφενεία, πηγαίνω σε χώρους μαζικής εστίασης. Βλέπω δηλαδή κόσμο. Βλέπω το καλό κλίμα.
ο ελληνικός λαός δεν πάσχει από αμνησία, έτσι ώστε να έχει ξεχάσει μετά από 4 χρόνια τι κυβέρνηση είχαμε την προηγούμενη τετραετία. Δυστυχώς για τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ νοπές οι μνήμες ακόμη της χειρότερης διακυβέρνησης που γνώρισε ποτέ ιστορικά ο τόπος κυβέρνησης Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ό,τι και να κάνει, ό,τι και να υποσχεθεί, δεν τον πιστεύει κανείς. Γιατί θυμάται και το 2015 μιλούσε για συσάχθεια, μιλούσε για κατάργηση του έμφυα, μιλούσε για 1.000, έτσι, με ένα άρθρο, με ένα, νόμο, ένα άρθρο θα καταργήσει τα μνημόνια και τελικά μας έφερε το τρίτο και βαρύτερο μνημόνιο. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι δεν έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει τον ελληνικό λαό, ούτε καν το κόμμα του μπορεί. Και τους είχα προχθές μια δημοσκόπηση που η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χαμηλή, είναι στο 65% περίπου, έτσι. Και εμείς βέβαια έχουμε ακόμη περιθώρια, γιατί είμαστε στο 75%. Έχουμε περιθώρια πολύ μεγαλύτερα. Όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, θα ανεβαίνει η σπίτι. Εδώ να ανοίξουμε μία παρένθεση. Μήπως έχετε, κύριε Υπουργέ, διαρροές προς τα δεξιά σας. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα, αν θέλετε, και για τη δεύτερη περιφέρεια. Ένας τόπος συντηρητικός. Πιστεύετε ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα? Κοιτάξτε, μιλάω πάντοτε με ειλικρίνεια και λέω ότι ναι, έχουμε διαρροές προς τα δεξιά μας. Το καλό για την παράταξη είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που για τον Α ή για τον λόγο δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα έχουν κάποια παράπονα, δεν πάει κανείς από αυτούς αριστερότερα, ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον στο ΚΚΕ, πάνε δεξιότερα. Και τώρα, μετά την πολύ σωστή απόφαση του Αρείου Πάγου για την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη, πάνε στα διάφορα μικρά δεξιά κομματίδια. Θεωρώ ότι όσες εκλογές έχουμε χρόνο ακόμη, σωστά είπατε, 17 μέρες, και εμείς μετράμε αντίστροφα κάθε μέρα, για να τους πείσουμε ότι δεν είναι ώρα για πειράματα, ότι έχουμε μια σταθερή, σοβαρή κυβέρνηση, η οποία παράγει έργο, και αυτό το πιστώνεται και η Νέα Δημοκρατία και το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. Οπότε να συσπηρωθούν γύρω από τη μεγάλη παράταξη, παρά τις ενδεχόμενες γκρίνες που έχουν τα παράπονα, που πολλά μπορεί να είναι και δικαιολογημένα. Άφησε να εννοηθεί ο κύριος Τσίπρας, κύριε Υπουργέ, πως εσείς, η Νέα Δημοκρατία, αποκλείεται τα κόμματα δεξιότερα από εσάς. Δεν εννοούσαν μόνο ασφαλώς το μόρφωμα του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά και το κόμμα του κυρίου Φιετζόγλου ή της κυρίας Λατινοπούλου. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμία παρέμβαση ούτε για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, ούτε για το κόμμα του κυρίου Φιετζόγλου και του κυρίου Μπογδάνου, ούτε για κανένα άλλο τέτοιο. Έκανε παρέμβαση για το συγκεκριμένο ναζιστικό μόρφωμα, όπου υποκρύπτεται άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακουργήματα και βεβαίως υποκρύπτεται στην ουσία εγκληματική οργάνωση. Το ΠΑΣΟΚ έκανε εκτός από το μόρφωμα Κασιδιάρη, έκανε και για το ΕΑΝ, το κόμμα του κ. Καναλόπουλου. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν παρεμβήκαμε καθόλου στη διαδικασία αυτή. Ο Άριος Πάγος ήταν αυτός που αποφάσισε. Θεωρώ ότι υπήρχαν οι λόγοι, άλλωστε από ό,τι έχω διαβάσει, αν και δεν έχω ασχοληθεί επί της ουσίας, γιατί δεν θεωρώ ότι και να κατεβαίνουν τα κόμματα αυτά τώρα, κυρία Λατινοπούλου, ο κ. Σεμφεντζόγλου, ότι θα άλλαζε κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ τους κάναν ενστάσεις και καταγγελίες του ένα σε βάρος του άλλου. Για τον τίτλο που του πήραν, για το πατρίδα ότι είναι με τελείες του ένα του άλλου, χωρίς τελείες και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα εσωτερικό αυτών των μικρών κομμάτων που θέλαν να κλέψουν κάποιους ψήφους ο ένας από τον άλλο και τελικά την πατήσαν όλοι. Στο όλο αυτό πλαίσιο, πόσο κοντά θεωρείτε πως είστε στον μεγάλο στόχο, όπως τον έχει θέσει ο Πρωθυπουργός αυτών της αυτοδυναμίας? Κύριε Ρέλογλου, εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας κοντά στους πολίτες, με τους πολίτες, ακούμε την ελληνική κοινωνία. Κάνουμε όπου χρειάζεται, γιατί συνεχίζουμε να κυβερνάμε μέχρι και 20 Μαΐου, σίγουρα θα είμαστε εμείς κυβέρνηση. Συνεχίζουμε να κυβερνούμε, λοιπόν, κάνουμε όπου χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις και εκτιμούμε ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Αν θέλετε μια εκτίμηση, αν και επαναλαμβάνω ότι λόγω του ότι κινούμε σε μια φιλική προς την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκλογική περιφέρεια, τη Β' Θεσσαλονίκης, εγώ εκτιμώ ότι η πανελλήνια το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πάνω από 34%. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Υψηλός ο πήχης, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου προσωπική. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να παρασύρουμε από το κλίμα που συναντώ στη Β' Περιφέρεια, όπου σίγουρα αν το Πανελλήνιο είναι 34-35, σε Β' θα είναι 38-39 τουλάχιστον. Ναι. Γιατί πάντοτε ιστορικά έχουμε 3-5 μονάδες μεγαλύτερο ποσοστό από τον εθνικό μέσο όρο. Βλέπω όμως πάρα πολύ καλό κλίμα. Βλέπω τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, τώρα το διάστημα αυτό που είναι στο φόρτε και τα πολιτικά γραφεία δουλεύουν 24 ώρες, 24 ώρες και παίρνουμε τηλέφωνα καθημερινά για κινητοποίηση, για εκδηλώσεις, για ομιλίες κτλ. Εμείς καταλαβαίνουμε και τα κορίτσια τα οποία κάνουν τα τηλέφωνα, καταλαβαίνουν από την αντίδραση. Αν ο πολίτης σε ακούει ευχάριστα και ρωτά και έρχεται και συμμετέχει όπως γίνεται στις εκδηλώσεις, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
Αν δεν σηκώνει το τηλέφωνο ή αν ακούει από το γραφείο του Θεόδωρου το οποιοδήποτε το, και το κλείνει, καταλαβαίνει ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Αυτό λοιπόν που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα καλέσματα που τους κάνουμε και συμμετέχουν όλοι, γιατί θεωρώ ότι βλέπουν και οι ίδιοι ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα να στηρίξουν την παράταξή μας, να αναδείξουν εκ νέου κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή ξέρω ότι διαλέγεστε με τον κόσμο, ποιο είναι το πρώτο, το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο τους απασχολεί? Η ακρίβεια. Ξεκάθαρα το λέω αυτό, έτσι. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν τους απασχολούν πλέον. Για παράδειγμα, στο top 10 των προβλημάτων την προηγούμενη προεκλογική περίοδο του 2019, το πρώτο που συναντούσαμε ήταν το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Οι πολίτες αισθανόντουσαν ανασφάλεια. Δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες, ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε ότι εδώ είμαστε ανοιχτό άσυλο, ας πούμε, και όλοι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα, στείναν άναρχες δομές να τις κάνει ο Θεός όπου θέλαν, και βεβαίως υπήρχε κίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για την δημόσια τάξη και την ασφάλεια των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που συναντούσαμε τότε ήταν το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Mm-hmm. Είχαμε πολίτες οι οποίοι περίμεναν 2, 3, 4, 5 χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και που συζητάμε και που τους απασχολεί και πραγματικά ένα πρόβλημα μεγάλο και το ζούμε εμείς, είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Τους αναφέρω βεβαίως το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά προφανώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και προφανώς εδώ είμαστε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα περαιτέρω. Αυτό όμως που είναι το πιο ενθαρρυντικό από όλα και θέλω να το επισημάνω, και καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας τελειώνει, οπότε θέλω να το επισημάνω, και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ο πληθωρισμός, ο τιμάριθμος και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έφτασε στο πικ, στην κορύφωσή του, το Σεπτέμβριο του 2022. Στην Ελλάδα ήταν 12,1 και από εκεί πέρα άρχισε σταδιακά η αποκλιμάκωσή του και προχθές, με βάση τα επίσημα στοιχεία, στον Απρίλιο, για τον Απρίλιο, έκλεισε στο 4,6. Άρα έχει μια συνεχή πτωτική πορεία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι υπαρκτό ή ότι τελικά μειώθηκαν οι τιμές. Προφανώς δεν μειώθηκαν. Όμως με την αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή την ανάπτυξη που θα έχει η χώρα, με τους καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις που θα δοθούν, θεωρώ ότι θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Κύριε Υπουργέ, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σάββατο 6 Μαΐου θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ο εγκεκριμένος αθλητικός μαθητικός διαγωνισμός «Μια μπάλα για όλους» στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη, στο Πανόραμα. Πρόκειται για μια ανοιχτή γιορτή ενσυναίσθησης, ώστε να μπούμε στα αθλητικά παπούτσια των ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και υλοποίησε το A Ball for All. Το Σωματείο Όραμα Νέων Γιουθόραμα Σκακιστικός Όμιλος Πανοράματος συνδιοργανώνει με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού Νεολαίας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη τον αθλητικό διαγωνισμό ενσυναίσθησης «Μια μπάλα για όλους» το Σάββατο 6 Μαΐου στις 10 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος. Λοιπόν, η καμπάνια έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και πλέον κουδουνίζει σε 213 χώρες και περιοχές, καθώς η μαγεία βρίσκεται μέσα της, ότι αυτή η μπάλα δεν πωλείται αλλά μόνο δορίζεται και είναι κατάλληλη μια ασφαλής μπάλα για τα παιδιά με οπτική αναπηρία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεικτές διμελείς ομάδες, αγόρι, κορίτσι, παιδί με και χωρίς οπτική αναπηρία. Η αλήθεια είναι ότι το τρίπτυχο παιδί, τυφλότητα και ποδόσφαιρο είναι στο μυστικό της επιτυχίας, γιατί έχει αγκαλιαστεί και από εσάς, δηλαδή τα μέσα μαζικής κοινωνίας, από τον κόσμο, και είμαστε χαρούμενοι που έχει αναγνωριστεί και έχει προωθηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η εμπνευσμένη αλλαγή κατά 3-6 χρονιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνισμό «Μια μπάλα για όλους», τουρνουά σαχμάτ με κλειστά μάτια, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για όλους, γονείς και παιδιά με χωρίς οπτική αναπηρία, από τον ανθρωπιστικό οργανισμό «Τα παιδιά σώζουν ζωές», Kids Save Lives, Final Four και βραβεύσεις για όλα τα παιδιά. Το γεγονός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Πανόραμα. Είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ανοιχτό σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες, αλλά όμως θα έχει και ένα διαγωνιστικό κομμάτι για όλους. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, το ένα κομμάτι είναι συμπερίληψης, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε και ομάδες, διμελείς ομάδες, ένα γόρι, ένα κορίτσι, ένα παιδί με οπτική, ένα παιδί και ένα χωρίς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που μπορεί να μην έχουν την επαφή με την οπτική αναπηρία στην καθημερινότητά τους, να έρθουν να διαγωνιστούν με κλειστά μάτια, ευστοχή απέναντι με κλειστά μάτια. Παράλληλα θα έχουμε και
το στάκι με κλειστά μάτια, μέσα δηλαδή από ένα δίωρο, να μπορούμε να μπούμε στα αθλητικά παπούτσια των παιδιών με οπτική αναπηρία. Και το πιο ωραίο και συγκινητικό στο τέλος είναι ότι όλοι θα βραβευτούν και είναι μια ανοιχτή δράση, μια ανοιχτή εκδήλωση που ελπίζω να έχει αρκετό κόσμο και αρκετή ανταπόκριση. Τον τρέχοντα μήνα η καμπάνια βρίσκεται στο UEFA Fan Zone για τον επερχόμενο τελικό UEFA Europa League με δεκαμελή αποστολή στη Βουδαπέστη. Ενώ τον ερχόμενο Ιούνιο η καμπάνια θα βρίσκεται και στο UEFA Fan Zone για τον επερχόμενο τελικό UEFA Champions League με 30 αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, αντίστοιχη με αυτή που είχε επιλεγεί στο UEFA Euro 2020. Η καμπάνια έχει μοιράσει μέχρι σήμερα πάνω από 12.500 μπάλες σε 213 χώρες και περιοχές με σημαντικότερη δωρεά 1.500 μπαλών συνολικά στο μεγαλύτερο σχολείο τυφλών της Ανατολικής Αφρικής, στην Κένια. Ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Γιώργος Θεοφάνου, συγκεντρώνει τα αγαπημένα σε όλους μας τραγούδια του και μας τα παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, σε μια σειρά παραστάσεων με τίτλο «Πολλά τραγούδια ακόμα». 8 μουσικές συναντήσεις με 19 σπουδαίους καλλιτέχνες σε ένα πρόγραμμα έκπληξη διαφορετικό από κάθε άλλη φορά. Πολλά τραγούδια ακόμα με το συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου στο Βεργίνα Θέατρο. Ο συνθέτης των επιτυχιών Γιώργος Θεοφάνου συγκεντρώνει τα αγαπημένα σε όλους μας τραγούδια του και μας παρουσιάζει μια μοναδική παράσταση. Όπου ο καθένας θα παρουσιάσει το είδος της μουσικής που τον έχει αναδείξει. Είναι τιμή μας που θα φιλοξενήσουμε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ θερμά τον κύριο Θεοφάνου και όλους τους συντελεστές και θα στηρίξουμε την προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο. Ξεκίνησα από έναν τίτλο που το έδωσαν οι συνεργάτες μας εδώ, «Πολλά τραγούδια ακόμα». Έτσι μια παράφραση του «Ένα τραγούδι ακόμα», μιας τηλεοπτικής εκπομπής που έκανα τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί ήθελα να μεταφέρω αυτή την μαγεία, γιατί νομίζω ότι όσοι είσαστε εδώ, να πω το 99% έχετε περάσει από την εκπομπή. Οπότε αυτό το συναίσθημα που νιώσαμε εκείνη την ώρα που κάναμε αυτά τα γυρίσματα και είπαμε αυτά τα τραγούδια, είτε που τα έχετε πρωτοποιεί εσείς, είτε που τα έχω πρωτοποιεί άλλοι. Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Δεν έχει διαφορά το ποιος το πρώτο είπε ή ποιος το πει μετά ή ποιος το έγραψε, μπορεί να έχει διαφορά. Επιτρέψτε μου να πω. Αλλά τα τραγούδια μένουν στην ιστορία. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Ιουνίου. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει πολλά τραγούδια ακόμα και θα μας ταξιδέψει από το σύγχρονο τραγούδι στο λαϊκό, στο νησιώτικο και στο παραδοσιακό, με μουσικά αφιερώματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά επί σκηνής και συγκεντρώνουν 19 σπουδαίους καλλιτέχνες σε 8 μουσικές συναντήσεις. Βασίλης Αλέας, Σαράντης Αλέας, Κωνσταντίνα Τούνη, Αναστάσιος Ράμος, Ντέμι, Βαγγέλης Κονιτόπουλος και Στελίνα Κονιτοπούλου, Πίτσα Παπαδοπούλου, Κώστας Μαρτάκης, Χρήστος Δάντης και Ευρυδίκη, Κώστας Μακεδόνας και Ελένη Πέτα, Βασίλης Κούλας, Κώστας Αγέρης, Κατερίνα Κούκα και Μέμος Μπεγνής. Συμμετέχουν η Όλγα Βενετσιάνου και ο Νίκος Παπουτσής. Και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα, αλλάζει κάθε τόσο. Δηλαδή, με τον Βασίλη παίξαμε ορχιστρικά, παίξαμε και πιο κλασικά, παίξαμε και δημοτικά. Ό,τι κάναμε, δηλαδή, να πω ό,τι κάναμε στην τηλεόραση, ό,τι θέλει η ψυχή μας κάναμε. Αυτό που είπα και στον άλλον, τον καινούργιο μου φίλο, τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο, που θα έρθει σε 2 εβδομάδες να κάνει νησί τη Θεσσαλονίκη. Θα την κάνεις νησιώτικα, ό,τι θες θα κάνεις. Προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν απήχηση σε ένα ευρύ φάσμα των προτιμήσεων του κοινού, αλλά προσφέρουν και μια ποιοτική ψυχαγωγία και όμορφες στιγμές διασκέδασης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κ. Θεοφάνους θεωρώ ότι είναι εξαιρετική. Συγκεντρώνει 19 εξαιρετικούς καλλιτέχνες σε 8 παραστάσεις. Το Βεργίνα Θέατρο, που έχει ιδρυθεί από το 1997, έχει φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ονόματα και σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Χωσέ Καρέρας έκανε τα Εγγένεια. Η Μίλβα έχει τραγουδήσει εκεί πέρα. Η Μαρινέλα, Πάριος, έχουν περάσει όλοι και φυσικά τα τελευταία χρόνια με πολλούς παρόντες έχουμε κάνει και μεμονωμένες παραστάσεις στο Βεργίνα. Στα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Βεργίνα Θέατρο έχει φιλοξενεί στα σπουδαιότερα ονόματα της διεθνούς και ελληνικής σκηνής. Κάθε σεζόν είναι γεμάτη με πρωτοποριακές συνεργασίες, φαντασμαγορικά shows, μουσικές παραστάσεις, house and rap parties με διάσημους DJs
και stand-up comedies που μονοπολούν το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ προβάλλονται ακόμα και οι πιο σημαντικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης σήμερα, η ίδρυση ή μη ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είχαμε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε όσα υποστήριξε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Όθωνας Ηλιόπουλος. Είχαμε τη λεκτική επίθεση του κυρίου Ζουράρη κατά των φοιτητών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ακόμη, μια νέα παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως προβλέπεται από τον νόμο Κεραμέως. Εμείς συζητάμε τώρα με έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Καλώς ορίσατε, κύριε Μάρδα. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση έχει δραματική επικαιρότητα. Πραγματικά to the point. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής καταργείται την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αρχικά ηχεί λίγο παράξενα και θα πει κάποιος, μα θα μπαίνουν παιδιά τα οποία δεν αξίζει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Εγώ θα σας φέρω, έχω κατά νου παραδείγματα από τη δικιά μου σχολή και γενικότερα από το πανεπιστήμιο και μπορώ να σας πω και από το πολύ στενό μου περιβάλλον. Και ήμουνα παλαιότερα κατά της συγκεκριμένης ρύθμισης, δηλαδή έλεγα από 10 και πάνω. Μετά, βλέποντας πολλά πράγματα στο πανεπιστήμιο, άρχισα λίγο να αναθεωρώ αυτή την προσέγγιση. Γιατί ξεχνάμε κάτι, ότι τα παιδιά οριμάζουν αυτά τα χρόνια. Και ας φέρω ένα παράδειγμα. Υπήρχε άτομο το οποίο πέρασε με 7-8 σε ένα ΤΕΙ εδώ της Θεσσαλονίκης. Το τέλειωσε το ΤΕΙ με πολύ καλό βαθμό. Προχωρώντας, ορίμαζε. Ήθελε όμως να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό όπου είχε μπει. Εδώ περισσότερο έχει πρόβλημα το σύστημα παρά στη βαθμολογία, που κατευθύνει τα παιδιά σε χώρους που δεν έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, έδωσε κατακτήριες εξετάσεις στη σχολή που ήθελε, μετά από αρκετά χρόνια, πέρασε στην πρώτη δεκάδα και κοντεύει να τελειώσει με άριστα. Ένας μαθητής, ο οποίος ήταν κάτω του 10, κοντεύει να τελειώσει με άριστα την ιατρική. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα συστήματα έχουν κάποιες αδυναμίες και κάποια πλεονεκτήματα. Κάθε σύστημα όμως πρέπει να αποφεύγει, να αποκλείει τα οποιαδήποτε παιδιά από αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν. Αν δεν τα κατάφερνε, θα έφευγε από το πανεπιστήμιο με κάποιο τρόπο. Θα τα παρατούσε κάποια ώρα. Εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν πρέπει να υπερδιωγκώσει τον αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών, με συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν μαθήματα. Έτσι, δηλαδή θα έχουμε ένα... με συγχωρείτε, το αντιμετωπίζετε στο άπειθα. Το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς, όλα τα πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ασφαλώς, και σε άλλα πανεπιστήμια. Οπότε βλέπετε και στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, μπαίνουν τα παιδιά μέσα κατευθείαν και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα στην πορεία. Και εκεί βέβαια αντιμετωπίζουν άλλα δυνηρά προβλήματα. Μπορεί να φτάσει στο τέταρτο έτος και να μην πάρει πτυχίο. Ναι, να μην φτάνουμε και σε ένα τέτοιο σημείο. Αν υπάρχει μια διαδικασία, αν θέλετε, ξεκαθαρίσματος, αυτό να γίνεται στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος και να ξέρει το παιδί τι πρόκειται να γίνει. Οπότε έχουμε να βρούμε λύσεις για μια προσέγγιση η οποία λέει ότι ακόμα και κάτω από 10 μπορεί κάποιο παιδί να περάσει. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά οριμάζουν από τα 18 μέχρι τα 22. Και σας έφερα ένα παράδειγμα, σας φέρνω και άλλα παραδείγματα. Εκπληκτικά μπορώ να σας πω από τους φοιτητές μου που έρχονται και παίρνουν μια αισθητική επιστολή για να κάνουν αυτό που θέλουν πια. Γιατί σταμάτησαν να κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς τους. Αυτό το κατανόη, κύριε Υπουργέ. Αυτό που όμως, αν θέλετε, έχω τις ενστάσεις μου, έχει να κάνει με την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εκεί χρειάζεται μια συζήτηση. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα μπέρδεμα ανάμεσα στο μη κρατικό και το ιδιωτικό. Ιδιωτικό σημαίνει είμαι επιχειρηματίας, ανοίγω ένα πανεπιστήμιο και τελειώνει. Και καμιά φορά πεθαίνω και κλείνει το πανεπιστήμιο. Το έχουμε ζήσει αυτό στη Θεσσαλονίκη με κολέγιο. Αυτό το σενάριο. Μη κρατικό όμως πανεπιστήμιο σημαίνει ότι έρχονται κάποια ιδρύματα, κάποια επιμελητήρια, κάποιοι συλλογικοί φορείς, βάζουν τα χρήματά τους και φτιάχνουν ένα πανεπιστήμιο. Τα γνωστά που λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αμερικής και άλλων χωρών είναι ιδρυματικά. Δεν είναι
ιδιωτικά με την έννοια της Τουρκίας, που έχω 5 επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει τα δικά τους πανεπιστήμια. Δηλαδή ο κύριος σήμερα Ηλιόπουλος, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, γιατί ετέθη το ζήτημα. Το Χάρβαρντ δεν είναι ιδιωτικό, είναι ιδρυματικό. Είναι ιδρυματικό, δεν είναι ιδιωτικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση. Και μπορώ να σας πω, ακόμα και αν αυτό έχει αμφισβητηθεί και από άτομα που ασχολούνται με το Σύνταγμα, εγώ διαβάζοντας το Σύνταγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα έτσι όπως έχει το Σύνταγμα, συμμετοχή συλλογικών φορέων όπως επιμελητηρίων ή εκκλησίας ακόμα, μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία ενός χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και με το υφιστάμενο Σύνταγμα. Χωρίς όμως την καταβολή, φαντάζομαι, διδάκτρων. Κοιτάξτε, δεν είναι το δίδακτρο το ζητούμενο, ναι, το οποίο σαφώς δεν πρέπει να υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Ή να είναι κάτι πολύ χαμηλό, ή να είναι κάτι το οποίο θα ορίζεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, αν αυτό γίνει κάποτε στη χώρα μας. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το υφιστάμενο σύστημα, το οποίο προβλέπει το Σύνταγμα, αρκεί να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να βρεθεί, φαντάζομαι, μια λύση, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε μια τεράστια οικονομική αιμορραγία. Πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι θα μου πείτε έχουν την οικονομική δυνατότητα, φοιτούν σήμερα σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή, αν θέλετε, της Βουλγαρίας. Και λέει η Νέα Δημοκρατία, είχα τον κύριο Καράουλο προηγουμένως, γιατί να χάνουμε αυτά τα λεφτά και να μην έχουμε τα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ερώτημα. Γι' αυτό σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία στο μυαλό τους έχουν λίγο το πανεπιστήμιο επιχειρηματία. Δηλαδή, αν τους έτσι λίγο τους πιέσετε παραπάνω, θα το βγάλουν αυτό. Αυτό δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να υιοθετηθεί στην Ελλάδα. Αλλά ιδρυματικού χαρακτήρα πανεπιστήμια ή, αν θέλετε, μια προέκταση των προβλέψεων της υφιστάμενης διάταξης του Συντάγματος, όπου να χωράει και αυτά τα πανεπιστήμια μέσα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Μπορούμε να το συζητήσουμε στη Βουλή όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο πεδίο, να πάμε στην οικονομία. Χθες παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των 11 σημείων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε την άποψή σας και βεβαίως μία απάντηση στο ερώτημα που έχει προκύψει, αν με το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά τίνεται χείρα μετεκλογική συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ. Έχει ακουστεί πολύ αυτό. Προσέξτε τι γίνεται. Ότι αφήνω τη στρατηγική των κομμάτων, το τι θέλουν, και είναι μια ορθή στρατηγική. Όλοι να θέλουν την πρωτιά, ιδίως τα δύο κόμματα της εξουσίας. Και το τρίτο κόμμα να θέλει να κρατήσει πολύ ψηλά ποσοστά. Αυτή είναι η στρατηγική στόχη πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα πάρουμε μια εντολή από τον ελληνικό λαό. Αυτή την εντολή πρέπει να την τηρήσουμε. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος ό,τι αφορά την δεύτερη εκλογική διαδικασία. Πρέπει με την πρώτη εκλογική διαδικασία να βγάλουμε άκρη. Αυτή την εντολή δίνουν οι πολίτες. Ναι, γιατί έχουμε και μια οικονομία η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση. Και αυτό το δίμηνο το οποίο θα ακολουθήσει, δεν ξέρουμε τι σοκ μπορεί να προκαλέσει πάλι στην οικονομία. Λοιπόν, από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε αυτή την εντολή, οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Τώρα, θα συνεργαστούμε με το Κινάλ, αν είμαστε πρώτοι, και με το ΠΑΣΟΚ. Με ΠΑΣΟΚ Κινάλ, μπορώ να σας πω, είναι μια απόλυτα λογική και φυσιολογική συνεργασία. Κύριε. Βλέπετε στη Γερμανία, φέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε τους φιλελεύθερους, οι οποίοι συνεργάζονται μια με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και μια με τους Χριστιανοδημοκράτες. Και βρίσκεται μια λύση. Λένε κάποιοι, δεν χρειαζόμαστε απλή αναλογική. Δεν είμαστε ιδιόρυθμη χώρα με ιδιομορφίες, έτσι ώστε να μην μπορούμε να σηκώσουμε ένα εκλογικό σύστημα που το σηκώνει ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμένου κόσμου. Οπότε πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Και έχουμε και παραδείγματα συνεργασίας. Θα μου πείτε, καμιά φορά αυτά τα παραδείγματα είναι λίγο έτσι παράξενα. Είχαμε το 90 Νέα Δημοκρατία με Κουκουέ. Θα πει κάποιος, εσείς συνεργαστήκατε με τον κύριο Καμένο. Καλά. Και όμως. Είχαμε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Και όμως Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Εφόσον παίρνεις μία εντολή, πρέπει να σεβαστείς την ψήφο του ελληνικού λαού. Κρατώ αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, τα γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί διαχειριστήκατε το Δημόσιο Ταμείο σε καιρούς που κανείς μας δεν θέλει, δεν θα ήθελε, είναι βέβαιο, να είναι στη θέση σας. Και να ξαναγυρίσουμε εκεί. Λέτε ότι η κατάσταση οικονομίας δεν είναι καλή. Από την πλευρά της όμως η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για επιτυχίες, όπως για παράδειγμα τα ισχνά έστω πρωτογενή πλεονάσματα ή για τη μείωση, όπως λέει, του δημόσιου χρέους. Τελικά, που είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω το δημόσιο χρέος πώς το βλέπει να μειώνεται.
ή πώς σκέφτεται ότι θα μειωθεί στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Άλλο τι σκέφτεται και άλλο τι έχουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι, αν μπείτε στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, θα δείτε ένα 400,3 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος, το οποίο ήταν πριν από λίγες μέρες, να έχει λίγο μεταβληθεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με το τι εξοφλούμε κιόλας. Λοιπόν, το δημόσιο χρέος είναι πάρα πολύ ψηλό. Είτε είναι στα 400, είτε είναι στα 358, είτε είναι στα 360. Λοιπόν, το ιδιωτικό χρέος είναι πανύψηλο στα 256 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα χείλη, 340 δις, σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Ένα μεγάλο ανησυχητικό νούμερο είναι το έλλειμμα των τρέχουσών συναλλαγών μας, δηλαδή των σχέσεών μας των εμπορικών με το εξωτερικό, που είχε αγγίξει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2019 το παραδώσαμε στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η φτώχεια, η οποία μετά το 2020 αρχίζει και παίρνει τα νιούσα, και βέβαια αναρωτιέται κάποιος, έχουν δοθεί τόσα πας, τόσα επιδόματα. Τόσα επιδόματα και δεν μειώνεται η φτώχεια. Μήπως κάτι πάει στραβά, γιατί και εμείς δίναμε επιδόματα. Αλλά ως τα τέλη του 2019, από το 2015, είχαμε μείωση της φτώχειας. Άρα η επιδοματική πολιτική η δική μας σε σχέση με αυτήν είχε μια υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Αυτά λίγο κάποια ώρα ας τα δει και η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, το να λέμε ότι είμαστε ψηλοί, ωραίοι και μετριόφρονες είναι πάρα πολύ καλό, αλλά μπορεί μην είμαστε τίποτα από όλα αυτά εδώ. Υπάρχει ο κίνδυνος του δημοσιονομικού λαϊκισμού, και έτσι μπροστά στις εκλογές, τόσο και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, έχει ένα πρόγραμμα, αλλά προσέξτε και αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να έχει κάποιο πρωτογενές πλεόνασμα το 2022, αλλά οι δαπάνες εκτροχιάστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, κατά 6 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Και για αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν γίνεται κουβέντα. Αντίθετα, για τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ, τα 5,5, εδώ γίνεται μια τεράστια κουβέντα, και βέβαια ακούστηκαν και πράγματα τα οποία αναρωτιέται κάποιος κατά πόσο βρίσκονται στον χώρο της σοβαρότητας. Δηλαδή, βγήκε ο κύριος Σταϊκούρας και είπε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα, το ανέβασε 45 δισεκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ο κύριος Κέρτζος, τον έβαζε στα 83-89 δισεκατομμύρια. Αυτό που είχα πει παλαιότερα για τον κύριο Ρέγκλιν και τον κύριο Βίζερ, που έλεγαν ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική οικονομία ήταν 100 δισεκατομμύρια ένας και 200 δισεκατομμύρια ο άλλος. Και δεν μιλάμε για στραγάλια, για δισεκατομμύρια μιλάμε. Αυτό λοιπόν που πρότεινα τότε στους δύο ήταν το εξής. Στην ίδια γειτονιά είστε, ένα τηλέφωνο έχετε. Πάρτε ένα τηλέφωνο ένα στον άλλον, βρείτε ένα νούμερο σε τελική ανάλυση και πείτε ότι αυτό είναι το ένα και μοναδικό νούμερο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι έπειτα και κάτι άλλο σε τεχνικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το πρόγραμμά του πριν από, όχι για τις 11 θέσεις, το πριν από ορισμένες μέρες. Έτσι είναι. Πότε πρόφθασαν και έκαναν όλους αυτούς τους υπολογισμούς και έφτασαν στα 23, 45 ή 89 δισεκατομμύρια? Δηλαδή, τι μηχανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες ένα πρόγραμμα το καταρρύπτουν με 3 διαφορετικά ποσά, βέβαια? Είναι μια καλή ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων. Καλή σας νύχτα.